Ας δώσουμε πρώτα την καλημέρα μας στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Πάνο το Σετανίδη. Πάνο, καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα, τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Όντως καιρό και έχει και Φόρμουλα 1, άρχισε και τώρα, τέλος πάντων, θα τα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για την Φόρμουλα 1. Ο λόγος έχουμε εδώ καλεσμένο μαζί και πάμε να καλημερίσουμε τον Τζόρτζι Μαρκογιάννη. Τζόρτζι, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε. Μια χαρά. Πώς είσαι? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Όλα καλά. Πάνω, ο 17χρονος έχει απλώς ταλέντο, τον ζηλεύουμε και ποιος δεν θα ήθελε να μπει στη θέση του να οδηγήσει μια ιταλική Φόρμουλα 4, Κοίταξε, θα ξεκινήσω τάσο μου από το εξής, το ότι έχουμε αξιωθεί να κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε σήμερα, να έχει δοκιμές εξέλιξη στη Φόρμουλα 1 και να μην μιλάμε για τις δοκιμές εξέλιξη στη Φόρμουλα 1, αλλά να μιλάμε για μια άλλη είδηση η οποία έχει ελληνικό ενδιαφέρον στον κόσμο του motorsport. Και αυτό από μόνο του καταλαβαίνουμε όλοι πόσο θετικό κλίμα φέρνει και πόσο ευχάριστο είναι για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα. Και η συμμετοχή του Τζόρτζι στην Ιταλική Φόρμουλα 4 φέτος νομίζω ότι θα ενεργοποιήσει για τα καλά το πάθος όλων για τους αγώνες, γιατί κακά τα ψέματα είναι κάτι το οποίο μας λείπει πάρα πολύ, να βλέπουμε το αγαπημένο μας σπορ και να ταυτιζόμαστε με έναν δικό μας άνθρωπο, με ένα δικό μας παιδί, να βλέπουμε έναν αθλητή με την ελληνική σημαία στο κράνος και τη στολή και το μονοθέσιό του να μάχεται στις πίστες του κόσμου και ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η Ιταλική Φόρμουλα 4, όπου είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν Έλληνα οδηγό σε πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Έκανε, για όσους δεν ξέρουν, ο Τζόρτζις πέρσι τον τεπούτο του τρέχοντας σε δύο αγώνες, το Red Bull και τη Μόντσα. Φέτος ένα βήμα παραπάνω, ξεκίνησε δοκιμές εξέλιξης, πηγαίνει για πλήρη συμμετοχή και νομίζω ότι όλοι μας, εγώ, εσύ και όλοι οι συνάδελφοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια προς το κοινό, που είμαι σίγουρος ότι θα αγκαλιάσει την προσπάθεια του Τζόρτζι και θα αποτελέσει η αγάπη του καύσιμο υψηλών οκτανίων στις προσπάθειες να κατακτήσει τους στόχους του. Αλλά νομίζω ότι αυτά, εντάξει, καλύτερα θα μας τα πει ο Τζόρτζις. Νομίζω ότι ο δικός μου ρόλος περιορίζεται λίγο στο να παντρέψει τους δύο κόσμους και να εξηγήσει ότι κάνει εκεί. Από εκεί και πέρα θέλω να ακούσω τον ίδιο. Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις εγώ μία ερώτηση. Θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Γιατί όπως είπες, εκμεταλλεύομαι τα δικά σου λόγια, ότι ζηλεύουμε πάρα πολύ αυτό που κάνει. Εννοείται, το ζηλεύουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν από τον Τζόρτζι, αφού τον καλημερίσω κι εγώ, γεια σου Τζόρτζι, πριν πάμε στα αγωνιστικά, πριν πάμε σε σχέδια, πριν πάμε σε όνειρα, θέλω να μου περιγράψει τη στιγμή που βγαίνει από τον γκαράζ, βγαίνει από το pit lane, φεύγει ο περιοριστής ταχύτητας και αρχίζει και επιταχύνει στην πίστα. Αυτό θέλω να μου περιγράψει, εκεί θέλω να δω πώς νιώθει. Αυτό το αίσθημα είναι και ο λόγος που να οδηγάω μονοθέσιο θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το kart. Τη στιγμή εκείνη που βγαίνω από τα pits και βγαίνει και ο περιοριστής ταχύτητας, νιώθω ότι είμαι μόνος μου με το αυτοκίνητο στην πίστα. Ξέρω ότι έχω μία σχέση με το αυτοκίνητό μου, έχουμε αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση και ξέρω ότι από εκείνη τη στιγμή ό,τι και να κάνουν οι μηχανικοί από έξω είναι στα χέρια μου ουσιαστικά να κάνω το αυτοκίνητο να αποδώσει όσο το δυνατό καλύτερα. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, αλήθεια είναι. Και όταν πηγαίνεις τέρμα γκάζι, τι ταχύτητες πιάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, το μονοθέσιο της Φόρμουλα 4. Να πω, εδώ θα να χαλάσει το... Ναι. Σε μια πίστα σαν τη Μόντζα, ειδικά με slipstream, φτάνει και στα 260-250 χιλιόμετρα. Αλλά γενικώς στις μικρότερες πίστες όπως είναι το Red Bull, γύρω στα 220 στα τέλη της ευθείας. Λοιπόν, δηλαδή πραγματικά ξεκίνησε με ερωτήσεις ο Πάνος που μας έχει εξιτάρει κανονικά. Λίγο να μας μιλήσει. Τάσο μου, αν μου επιτρέπεις, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε ο Νέιρ καθόλου με τον Τζόρτζι στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας και καταλαβαίνεις ότι όπως και εσύ τρώγεσαι, όπως και οι ακροατές μας θέλουν να πιστεύω ότι τρώγονται να μάθουν πράγματα, τι τρώγομαι και εγώ. Γι' αυτό σου άρπαξα την πρώτη ερώτηση. Το παραχωρώ τη σκητάλη.
Και θα με αφήσει όταν θέλει, θα επέμβω στην πορεία. Μαζί είμαστε λοιπόν που τα κάνουμε τη συνέντευξη. Τζόρτζι, πες μας λίγο πράγματα για το μονοθέσιο να μάθει ο κόσμος τι οδηγείς. Λέμε ένα μονοθέσιο. Τι είναι αυτό το μονοθέσιο? Βεβαίως, το μονοθέσιο είναι ένα πακέτο με μονοθέσιο, το σασί Τάτους και κινητήρια Fiat Abarth. Είναι 1400 κυβικά, από τα 180 το έχουν μειώσει στα 160 άλογα, για λόγους ασφαλείας περισσότερο. Όμως είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ζυγίζει γύρω στα 450 με 500 κιλά. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι οι επιταχύνσεις και οι ταχύτητες είναι πολύ πιο υψηλές από τη συνηθισμένη απόδοση του συγκεκριμένου κινητήρα, ο οποίος βρίσκεται και στα Fiat Abarth, στα αυτοκίνητα. Και για ποια ομάδα οδηγείς? Οδηγώ για την Grand Motorsport. Είναι μια ομάδα η οποία τρέχει πολλά χρόνια σε αυτό και σε άλλα παλαιότερα πρωταθλήματα. Είχε πολλούς γνωστούς οδηγούς, όπως ο Φελίπε Μάσα, ο Στόφελ Βαντόρ, ο Παστόρ Μαλντονάντο. Έχει βγάλει πάρα πολλά ταλέντα και γενικώς εγώ την εμπιστεύομαι πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ ψηλά αποτελέσματα φέτος. Μου ανέφερες και δύο οδηγούς, τον Μάσα και τον Μαλντονάντο, τα δύο άκρα. Το πόσο λατρεμένος είναι ο Φελίπε Μάσα και πόσο ο Μαλντονάντο στη Φόρμουλα 1. Τέλος πάντων, τον κοιτούσαμε με μισό μάτι με αυτά που κατάφερε. Λατρεμένος είναι, Ελτάσο μου, λατρεμένος είναι και ο Μαλντονάντο. Εντάξει. Τον έχουμε αγαπήσει. Για αυτά που έκανε, ναι, δεν το συζητάμε. Τζόρτι, μίλησε μας λίγο για σένα. Πώς ξεκίνησες για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο? Γιατί κακά τα ψέματα θέλει κότσια και ταλέντο για να φτάσεις εκεί που έφτασες. Αλλά πώς ξεκίνησε η ιστορία σου, έτσι, με ασχολήσει με τον αθλητισμό, το μηχανοκίνητο? Λοιπόν, καταρχάς ο πατέρας μου έτρεχε παλαιότερα, σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο από μένα. Όμως όταν έγινα 4, πρώτη φορά πήγαμε σε πίστα καρτ, με νοικιαζόμενο καρτ, και είδανε ότι γενικώς ήμουν αρκετά γρήγορος. Για καλή μου τύχη υπήρχε μια αγωνιστική ομάδα εκεί στην πίστα, η οποία μόλις με είδε συζήτησε με τον πατέρα μου και από εκεί αγόρασε και το πρώτο μου αγωνιστικό καρτ. Στη συνέχεια, στα 7 μου έτη, ξεκίνησα να αγωνίζομαι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου πήρα και δύο πρωταθλήματα, και στη συνέχεια σταμάτησα να τρέχω στην Ελλάδα και αφοσιώθηκα περισσότερο σε αγώνες εξωτερικού, παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Μάλιστα. Και η Φόρμουλα 4 πώς ήρθε? Λοιπόν, ο coach μου στο κάρτ, στο παγκόσμιο, ήταν ο Τζόρτζιο Πάντανο, ο πρώην οδηγός Φόρμουλα 1. Ο οποίος, λόγω και του ύψους μου περισσότερο, μου έκανε μια συζήτηση ότι εντάξει, το κάρτ δεν έχει πάρα πολύ μέλλον ακόμα, οπότε είναι καλό να δοκιμάσει και κάτι καινούριο, κάτι πιο υψηλού επίπεδου. Και όντως η Φόρμουλα 4 ήταν κάτι που μου τέριαξε πιο πολύ στο οδηγικό μου στυλ. Και από τη στιγμή που δοκίμασα, δηλαδή, εντάξει, κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλεις να κάνεις. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Μαζί σου και εμείς. Και εμείς αυτό θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν τα καταφέρουμε σαν και εσένα. Πραγματικά δηλαδή, ζηλεύουμε. Πανούλη, λέγε. Μου ήρθε η σειρά μου. Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις είναι πάρα πολλές, και αν θέλουμε να το πιάσουμε μια χρονική σειρά, όπως λίγο πολύ το έθεσες, εμένα με νοιάζει πάρα πολύ να μου μεταφέρει ο Τζόρτζης την πρώτη επαφή με την Φόρμουλα 4, γιατί όπως είπαμε φέτος κάνει ντεπούτο πλήρου σεζόν, αλλά ξεκίνησε από πέρσι να κάνει δοκιμές, να κάνει κάποια τεστ και μετά να κάνει και το αγωνιστικό του ντεπούτο. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να γυρίσει το χρόνο πίσω, αν μπορείς, Τζόρτζι, και να μας μεταφέρεις εμπειρίες, συναισθήματα, εντυπώσεις από την πρώτη φορά που βρέθηκε να κάνεις δοκιμές στην πίστα, αυτό είναι το πρώτο σκέλος, και το δεύτερο, όταν ήρθε το αγωνιστικό ντεπούτο στο θεσμό. Η πρώτη δοκιμή που έκανα ήταν στην πίστα της Άντρια. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχα και αγώνα δίπλα στην πίστα του Πάρκ και είχα έρθει δύο μέρες νωρίτερα. Την πρώτη φορά που μπήκα στο αυτοκίνητο δεν ήταν καθόλου αυτό που περίμενα.
Δηλαδή δεν το είχα καθόλου έτσι στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Όμως έχω να πω ότι ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα. Δηλαδή και μόνο ο θόρυβος, το μέγεθος, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από το καρτ. Και όταν ξεκίνησα να οδηγάω κιόλας και κατάφερα λίγο να αντιληφθώ τα ωραία του αυτοκινήτου και κατάφερα να το πιέσω λίγο παραπάνω, ήταν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Δηλαδή δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο αίσθημα και γι' αυτό και το ακολουθώ τόσο παθιασμένα το όλο θέμα της φόρμουλα. Πόσο εύκολα... Και στο αγωνιστικό ντεπούτο? Στο αγωνιστικό ντεπούτο η αλήθεια είναι είχα πολύ άγχος. Δηλαδή όταν σταματήσαν τα αυτοκίνητα στη χάρα εγκίνησης, όντως χτύπαγε, άκουγα την καρδιά μου να χτυπάει δηλαδή. Όμως από τη στιγμή που έγινε η εγκίνηση, απλώς αφοσιώθηκα τόσο πολύ στον αγώνα που μου έφυγαν όλα τα κακά συναισθήματα, άγχους και φόβου και οτιδήποτε και απλώς το απόλαυσα απίστευτα πολύ. Εδώ αν μου επιτρέπετε, Τάσο και... Πες πάνω, ναι. Και Τζόρτζι, να σημειώσουμε ότι σε αντίθεση με το τι ξέρουμε από τους αγώνες εντός συνόρων κτλ., καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε έναν θεσμό όπως η Ιταλική Φόρμουλα 4 μιλάμε για ένα τεράστιο grid. Αγώνες που μπορεί να έχουν και 30 μονοθέσια, 30 ταλαντούχους οδηγούς, πολύ διψασμένους για αποτελέσματα, νέους, άρα το αίμα να βράζει, άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα grid εκρηκτικό όταν έχουμε να κάνουμε με έναν αγώνα της Φόρμουλα 4. Και για μένα ένα σημαντικό disadvantage που εδώ θέλω να ρωτήσουμε τον Τζόρτζι πώς το ξεπερνάει φέτος, είναι το γεγονός ότι ειδικά πέρσι στον τεπούτο του βρέθηκε να ανταγωνίζεται ανάμεσα σε οδηγούς με εμπειρία στο θεσμό, στο αυτοκίνητο, στις πίστες, γιατί κάνουν πάρα πολλές δοκιμές εκεί. Μιλάμε και μια περίοδο που δεν είχε επηρεαστεί ακόμα και ο πλανήτης από τον κορονοϊό τόσο πολύ. Την ώρα που ο Τζόρτζις ερχόταν από την Ελλάδα, πήγαινε, έκανε ένα, δύο, τεστ, τρία maximum και μετά τον είχαν στο λάκκο με τα θηρία, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Θέλω λοιπόν, η ερώτησή μου είναι πώς σκοπεύει αυτό το handicap φέτος να το καλύψει. Έχουμε περισσότερες δοκιμές, βοηθάει πραγματικά ο προσομοιωτής που ξέρω, έχω δει στα social media ότι έχει στήσει για να δουλεύει σπίτι. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Πρώτον, σίγουρα θα αντιμετωπιστεί με το κομμάτι του προσωμιωτή, όπως είπατε κι εσείς. Είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το είδα και φέτος που πήγα στην πρώτη μου δοκιμή στη Βαλελούγκα, όπου είχα δουλέψει πάρα πολύ πριν στον προσωμιωτή και είναι βασικό γιατί δεν ξεκινάς με μια άγνωστη πίστα. Δηλαδή μαθαίνεις τα πατήματα, μαθαίνεις λίγο τι να περιμένεις από την πίστα και το αυτοκίνητο. Οπότε είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και σε δεύτερο επίπεδο, όταν βρίσκομαι στην πίστα, είναι βασικό στις πίστες που δεν έχω ξαναδοκιμάσει, η πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ βασική να δουλέψω εγώ πάρα πολύ στο οδηγικό μου στυλ, να το προσαρμόσω στις συνθήκες της πίστας, στη χάραξη της πίστας και σίγουρα να μπορέσω έτσι στο τέλος της πρώτης ημέρας να έχω κάνει έναν ικανοποιητικό χρόνο, ο οποίος τη δεύτερη μέρα της δοκιμής ή του αγώνα να με βοηθήσει να αναρριχηθώ στην κατάταξη του συγκεκριμένου event. Πάντως, πάνω... Είναι δηλαδή η πρώτη μέρα που είναι πολύ βασική αυτό. Πάντως, πάνω, δεν ξέρω να συμφωνείς. Είναι εντυπωσιακό να ακούσεις ένα 17χρονο να σου μιλάει για setup μονοθεσίου, να σου μιλάει για χρόνους, το πώς πρέπει να λειτουργήσει, τη χάραξη της πίστας και όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Και ήθελα να ρωτήσω τον Τζόρτζι, είσαι 17 χρονών, μικρό σε ηλικία και πώς μπορείς να έχεις τόσο μεγάλη πειθαρχία και στην φόρμουλα καθώς οδηγείς αγωνιστικό μονοθέσιο, αλλά και στην ίδια σου τη ζωή, γιατί σχολείο ακόμα, έχεις πράγματα να μάθεις και στην εκπαίδευση. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά? Όπως είπατε και εσείς, η πειθαρχία είναι το κλειδί για να συνδυαστούν όλα αυτά όσο το δυνατόν καλύτερα. Δηλαδή όταν βρίσκομαι ας πούμε στην πίστα, πρέπει να δουλέψω πολύ με τους μηχανικούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι.
γνωρίζουν πολλά περισσότερα πράγματα από μένα και για το αυτοκίνητο και για την πίστα και για οτιδήποτε άλλο που παίζει ρόλο. Συνεπώς εκείνοι πρέπει να με καθοδηγούν και εγώ θα πρέπει να ακούω. Όσο περισσότερο ακούω και όσο περισσότερη δουλειά κάνω μαζί τους, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του σχολείου, εντάξει, όντως είναι αρκετά δύσκολο με δεδομένο ότι οι περισσότεροι οδηγοί που συναγωνίζομαι δεν πηγαίνουν σχεδόν καθόλου σχολείο. Mm-hmm. Όμως είναι μια καθημερινότητα την οποία την έχω συνηθίσει και από το ΚΑΡΤ. Δηλαδή να φεύγω σε αγώνες, να γυρνάω μετά, να πρέπει να διαβάσω, να ξαναφεύγω σε αγώνες. Οπότε με πολύ καλή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου είναι εφικτό. Είναι εντυπωσιακό μάλιστα. Μπράβο σου, Τζοζι. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Οι συνομήλικοί σου, τι λένε? Οι παρέες σου, σε αυτό που κάνεις? Είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Η αλήθεια είναι. Και όποιος δεν κάτσει να συζητήσει μαζί μου, δηλαδή να με ρωτήσει κάποια πράγματα, γενικώς δεν του είναι πολύ εύκολο να καταλάβει το όλο πλαίσιο. Όμως, εντάξει, και μόνο η εικόνα του αυτοκινήτου εντυπωσιάζει και προσελκύει πολύ κόσμο. Είναι δηλαδή, φαίνεται ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το ΚΑΡΤ. Είναι όντως πολύ διαφορετικό από το ΚΑΡΤ. Είναι πολύ πιο κοντινό στη Φόρμουλα 1. Πάνω. Θα πάρω πάσα από αυτό που είπε τώρα ο Τζόρτζης, ότι είναι κάτι πιο κοντινό στη Φόρμουλα 1 και πιο γνώριμο για το ευρύ κοινό στα δεδομένα αυτά. Για μένα ο θεσμός αυτός αποτελεί, αν θέλεις, το πρώτο σκαλοπάτι προς τη Φόρμουλα 1, γιατί είναι ο πρώτος θεσμός ο οποίος, παρότι έχει τον τίτλο Ιταλική Φόρμουλα 4, είναι ένας διεθνής ουσιαστικά θεσμός και είναι ένας θεσμός τον οποίο προσέχουν. Για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια εκεί πήραμε χαμπάρι ότι υπάρχει ένας Μικ Σουμάχερ στο κάδρο να ανεβαίνει. Εκεί είδαμε πολλά άλλα ονόματα και είναι ένας θεσμός τον οποίο προσέχουν πάρα πολύ και οι ομάδες και όσοι κάνουν σκάουτινγκ ταλέντων, και είναι, κακά τα ψέματα, το βήμα πριν τη Φόρμουλα 3, τη Φόρμουλα 2 και το μεγάλο όνειρο, έτσι. Η δική μου ερώτηση έχει να κάνει, αν θέλεις, λίγο με το πώς ονειρεύεται τα επόμενα βήματα ο Τζόρτζης. Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να πηγαίνουμε ένα βήμα τη φορά. Αλλά σε έναν ιδεατό κόσμο, σε έναν κόσμο στον οποίο θα μπορούσαν τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Πώς τα σκιαγραφεί αυτά ο Τζόρτζης? Λοιπόν, ιδανικά θα ήθελα μετά το τέλος αυτής της σεζόν να έχω πετύχει κάποια καλά αποτελέσματα τα οποία θα μου φτιάξουν ένα όνομα στις ομάδες επόμενων κατηγοριών. Και λόγω και της ηλικίας μου δεν έχω βιασύνη χρόνο, όμως θα ήταν ιδανικό να μπορέσω να ανέβω κατηγορία από φέτος, δηλαδή στο τέλος της σεζόν, να καταφέρω να κάνω κάποια τεστ ή να κλείσω κάποιο συμβόλαιο με μια ομάδα υψηλότερου πρωταθλήματος. Τώρα για τη Φόρμουλα 3 τώρα πια, έτσι όπως έχει γίνει, είναι αρκετά δύσκολο για έναν οδηγό της Φόρμουλα 4 να πάει απευθείας. Θα πρέπει να περάσει από ενδιάμεσο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Regional. Όμως η ιδανική μου πορεία θα ήταν αυτή, δηλαδή η Φόρμουλα 4, ένα χρόνο ίσως στη Φόρμουλα Regional, μετά απευθείας Φόρμουλα 3 και μετά από εκεί, εντάξει, Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 1. Είναι πολλά τα σκαλοπάτια. Είναι πολλά τα σκαλοπάτια πάνω. Έτσι είναι. Έχω δει, Τάσο, διάφορες φωτογραφίες του Τζόρτζη και στο Instagram του που μπορεί να τον βρει κανείς. Θα πούμε μετά τη διεύθυνση για να μπορούν όποιος θέλει να ακολουθήσει την πορεία του. Φωτογραφίες με πολύ σπουδαία ονόματα των αγώνων. Άλλοι γιατί έχουν τους γιους τους να τρέχουν σε αυτούς τους θεσμούς, άλλοι γιατί τους παρακολουθούν. Τον έχω δει με τον Νίκο Ρόσμπερκ, με τον Φέλιπε Μάσα, με τον Χουάν Παμπλο Μοντόγια, καθώς φέτος θα έχει αντίπαλο τον Σεμπάθια Μοντόγια, το γιο του. Πώς είναι, Τζόρτζη, να συναντάς τέτοιους θρύλους του παγκόσμιου motorsport, παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 και πρωταγωνιστές της Φόρμουλα 1 για χρόνια, και να τους βλέπεις γύρω σου, να είναι στο δικό σου περιβάλλον ή μάλλον να ανήκετε, αν θέλεις, στο ίδιο περιβάλλον πλέον? Ποιο είναι το αίσθημα όταν λοιπόν συναντάς μια τόσο σημαντική προσωπικότητα?
Το αίσθημα για μένα είναι ίσως λίγο περίεργο, διότι ειδικά με ονόματα σαν τον Μοντόγια, σαν τον Μπατρέζη, σαν τον Μπρούλι, οι οποίοι είναι όντως θρύλοι της Φόρμουλα 1, είναι λίγο περίεργο να τους βλέπω σαν πατεράδες. Διότι εκεί κάνουν coaching στα παιδιά τους, είναι με τα παιδιά τους, δεν είναι δηλαδή όπως τους θυμόμαστε ακριβώς, όμως αντικειμενικά εντάξει, είναι, νιώθω ένα δέος όταν συναντάω τέτοια πρόσωπα στην πίστα και ξέρω ότι είναι στο δίπλα πάντα από μένα ο τάδε οδηγός. Είναι εντάξει, είναι όντως, σου φέρνει ένα δέος. Ποιος είναι ο αγαπημένος οδηγός και ποιον θέλεις να μοιάσεις, Τζόρτζι? Αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Ναι, γενικά σαν οδηγός. Δεν πιάνω από Φόρμουλα 1. Εσύ ποιον θεωρείς για σένα τον καλύτερο οδηγό και το θεωρείς ιδέλμα και θέλεις να του μοιάσεις? Για μένα ο καλύτερος οδηγός είναι ο Λούις Χάμιλτον. Θεωρώ ότι οι επιδόσεις τα τελευταία χρόνια εντάξει είναι άπιαστες και σε σχέση με τον Μπότας. Αλλά δηλαδή εγώ προσωπικά θαυμάζω τη σταθερότητα που έχει σαν οδηγός. Και όχι μόνο τη σταθερότητα σαν γυρολόγιο ή σαν οδηγής, τη σταθερότητα που έχει γενικώς να φέρει το αυτοκίνητο στο όριό του, το 100%, η σταθερότητα της απόδοσης που έχει από την Παρασκευή μέχρι και το τέλος της Κυριακής. Αυτό είναι που επιδιώκω και εγώ να έχω στους αγώνες μου και στις προπονήσεις μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια που μπορεί να αναπτύξει ένας οδηγός. Να φανταστώ ότι αν το βρεις σε κάποιο πάντοκ θα πας να τον πιάσεις, να τον μιλήσεις και να τον ρωτήσεις. Εννοείται θα τον ρωτήσω και θα βάλω και φωτογραφία. Θα βγάλω φωτογραφία και με τον Χάμιλτον. Θεωρώ ότι είναι πια ένας από τους σπουδαίους. Είναι όντως αυτή τη στιγμή ο καλύτερος οδηγός που υπήρξε στη Φόρμουλα 1. Βάσει των αριθμών και μόνο εκεί, και με τον Πάνο να το αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, θα τελειώσουμε αύριο για ποιο θεωρούμε καλύτερο οδηγό. Πάνο, επόμενο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό που είπες. Επόμενο. Επόμενη πρόκληση. Ξέρω, μας είπε νωρίτερα ο Τζόρτζης ότι προέρχεται από το πρώτο φεστιβάλ Ελούγκα, αλλά πόσο ξέρω ετοιμάζεται για το Red Bull Ring. Λίγο να μας πει ποιο είναι το πρόγραμμά του τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία του και πότε έχουμε αγωνιστική δράση για να στηθούμε να παρακολουθήσουμε αγώνες, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το Red Bull Ring, είναι μια πίστα την οποία ξέρω καλά. Δηλαδή πέρσι έκανα και το τεστ και τον αγώνα, που σημαίνει ότι πηγαίνω με ένα άλλο mindset από αυτό που είχα πάει στη Βαλελούγκα και που πηγαίνω στις πίστες που δεν γνωρίζω. Και ουσιαστικά αυτό που θα επιδιώξω να κάνω στις δύο αυτές μέρες της δοκιμής είναι να χτίσω πάνω σε ό,τι είχα δουλέψει πέρσι, για να μεγιστοποιήσω την απόδοση και τους χρόνους μου και να καταφέρω να βρεθώ ακόμα ψηλότερα στην κατάταξη. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω την περσινή μου εμπειρία ώστε να καταφέρω να μεγιστοποιήσω τις δυνατότητές μου. Μάλιστα. Και κάτι έτσι. Και πόσα τεστ έχουμε μέχρι την πρεμιέρα? Έχουμε ακόμα ένα τεστ στο Paul Ricard. Και μετά ξεκινάω στον πρώτο αγώνα. Ο οποίος είναι? Ο οποίος είναι 16 Μαΐου στο Paul Ricard πάλι. Α, 16 Μαΐου. 16 Μαΐου. Πάνω, να σε ρωτήσω, γιατί ο Τζόρτζης τρέχει, αγωνίζεται, αλλά όλα αυτά θέλουν στήριξη. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας? Και μιλάμε όχι μόνο οι δημοσιογράφοι που να είμαστε πίσω από τον Τζόρτζη και να δείχνουμε, να βγάζουμε προς τα έξω το τι καταφέρνει στις πίστες, αλλά και ο κόσμος που να ακολουθήσει τον Τζόρτζη. Κοίταξε να δεις, θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη εποχή επικοινωνίας έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και επιτρέπει πρόσβαση σε όλους άσχετα με το πόσο μπορεί να θέλουμε ή δεν θέλουμε ή επιδιώκουμε να βοηθήσουμε και όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι από τη δική μας πλευρά. Πέραν της δικής μας στήριξης, η οποία νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτη όπως και να έχει, και κάθε φίλου των αγώνων, ο Τζόρτζης θα έχει πολύ σύντομα στον αέρα, από όσο ξέρω, ένα
πραγματικά εντυπωσιακό website για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει τη σελίδα του στο Facebook Georgis Markogiannis, αντίστοιχα τον βρίσκεται έτσι και στο Twitter και στο Instagram, το οποίο είναι προφανώς η μόδα της εποχής, που μπορείτε να το βρείτε είτε με το όνομά του Georgis Markogiannis είτε G-Boy Racing. Είναι το παρατσούκλι σου, Georgis, αυτό από το σχολείο του G-Boy, ε? Μάλιστα, μάλιστα, από το σχολείο, από το δημοτικό με φωνάζαμε έτσι. G-Boy, ωραίο. Λοιπόν, και... ναι, πιασάρικο. Και εκεί στα social media έχω δει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, τη δουλειά που κάνει στον προσωμιωτή και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που μας ξεναγούσε στην πίστα. Πράγματα τα οποία δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στα μέρη μας και νομίζω ότι, όπως έχεις καταλάβει και εσύ και οι ακροατές σου και εσείς και οι ακροατές σας, από την κουβέντα που έχει γίνει ως τώρα και από τα πράγματα τα οποία μας μεταφέρει ο Georgis, δεν ξέρω, εγώ έχω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου τώρα, γιατί ακούω και αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο έλειπε πάρα πολύ από τα μέρη μας, mm-hmm. κάτι το οποίο θέλαμε για να ταυτιστούμε με αυτό, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να κάνει και το κοινό και καλώς χρόνων των πραγμάτων να αρχίσει και η σεζόν και να μπορούμε να παρακολουθούμε την αγωνιστική πλέον δράση του Georgis και μακάρι όλα να πάνε καλά και να έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα και να πιάσει τους στόχους του. Georgis, ο τελευταίος Georgis, ο τελευταίος λόγος σε σένα. Θέλω έτσι να πεις στον κόσμο τι περιμένεις τουλάχιστον αυτή τη νέα χρονιά και τους συνομήλικούς σου. Πώς έφτασες το, μάλλον τι χρειάζεται για να φτάσεις στο όνειρο. Γιατί πολλοί σε ακούνε και θα ήθελαν κακά τα ψέματα να μπουν σε μια διαδικασία να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Georgis Markogiannis. Λοιπόν, από τη φετινή σεζόν περιμένω να συνεχίσω αυτή τη σταθερή άνοδο που είχα και στην περσινή. Γενικώς οι επιδόσεις μου πέρσι ήταν αρκετά καλές, δηλαδή έχω μια βάση να ξεκινήσω, όμως σίγουρα πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ και έχω δουλέψει ήδη πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του χειμερινού διαλύματος για να καταφέρω να διατηρήσω αυτή την ανωδική πορεία. Τώρα όσον αφορά το πώς θα είναι κανείς εδώ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι το πρώτο βήμα προφανώς είναι το CAR και ειδικά οι διεθνείς αγώνες. Είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία από αυτή που είχα στην Ελλάδα και εγώ δηλαδή. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και αφοσίωση σε αυτό το στόχο. Και αυτό χρειάζεται και υποστήριξη εξωτερική. Πιο βασικό. Αν μου επιτρέπει, Στάσο, ελπίζω και να μας ακούν και να μας ακούσουν και να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά, είτε σε ιδιωτικό είτε σε κρατικό τομέα, και να μπορέσει αυτή η προσπάθεια και όλες οι προσπάθειες Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά την μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για την περίπτωση του Georgis Markogiannis, να στηριχθεί η προσπάθεια των Ελλήνων που ανοίγουν ένα παράθυρο προβολής της χώρας μας σε όλο τον πλανήτη, έτσι και κατά ψέματα. Όλοι, γιατί όταν βλέπεις μια την ελληνική σημαία, όταν βλέπεις έναν Έλληνα οδηγό, μακάρι όταν θα ακούσεις τον ελληνικό εθνικό ύμνο, όλοι ταξιδεύουν νοερά στην Ελλάδα και να το δούμε υπό αυτό το πρίσμα. Και επειδή ρώτησες για τα βήματα, εγώ θα πω όπως και να έχει, ακόμα και αν κάποιος δεν ονειρεύεται τους αγώνες, όπως ξέρουμε ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος να φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά το CART είναι προορισμός για κάθε παιδί και κάθε γονιός πρέπει να το οδηγεί εκεί, όχι για να γίνει οδηγός αγώνων, αλλά για να μάθει από πολύ μικρή ηλικία πώς να οδηγεί σωστά, πώς να αντιλαμβάνεται το χώρο γύρω του και να γίνει σωστός οδηγός όταν φτάσει στα 18 να οδηγεί αυτοκίνητο εκεί έξω, να είναι ασφαλής για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Πολύ σωστά, Πάνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν μαζί μας και αφαιρέσατε το χρόνο σας να μας μιλήσετε. Georgis, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Εδώ είμαστε. Το ραδιόφωνο του Λίμπερο είναι ανοιχτό για σένα, να ξέρεις από εδώ και στο εξής. Θα σε παρακολουθούμε στενά με τη βοήθεια του Πάνου του Σιτανίδη, που τον ευχαριστώ πάλι που ήταν εδώ μαζί μας στον αέρα. Χαρά μου όπως πάντα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και σε επιτυχίες, αλλά και όχι σε μη επιτυχίες, να είμαστε εδώ. Να τα λέμε και να μαθαίνει ο κόσμος την πορεία του Georgis Markogiannis. Βέβαια, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και στους δύο. Να είστε καλά.